τον κόσμο για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών στο σπίτι του στην περιοχή του Μακρυγιάννη. Ορφανεύουμε από πάρα πολλά πράγματα, αναφέρουν μεταξύ άλλων απλοί πολίτες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του. Αλίμονο, ποιος δεν το γνωρίζει, ναι, ναι. Τι να σχολιάσω, καταρχήν για μένα ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι μεγάλο πράγμα και η γέννηση και η ιστορία του και όλο, έτσι. Επειδή πιστεύω στον Θεό και πιστεύω στην Ανάσταση, ελπίδα είναι μια μέρα θα τον συναντήσουμε, πιστεύω, έτσι, και αυτή είναι η παρηγοριά μας. Όχι μόνο για τον Μίκη, για όλους μας. Έτσι. Ένας γνωστός μουσικός, αναγνωρισμένος και από την κυβέρνηση και υπουργός έγινε και απ' όλα, άξιζε. Στο κόκκαλο και το λουρί στο σβέρ. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για έναν τεράστιο σύγχρονο διανοούμενο διεθνούς αποδοχής. Τη Ρωμιώση, μην την κλαις. Να την πετιέτε, να την πετιέτε, να την να... Κύριε για τον κύριο. Ήταν πολύ καλός και πολύ καλός τραγουδιστής και πολύ άνθρωπος και όλα τα είχε, ας πούμε. Ποιος μουσικός συνθέτης? Δεν συζητάμε για αυτό το πράγμα. Ήταν ο πρώτος στον κόσμο, δεν υπήρχε. Και τα τραγούδια του παίζουν και στο εξωτερικό. Εγώ είμαι από Γερμανία. Μάλιστα. Και τα ακούω και το λένε Μίκης Θεοδωράκης. Δεν μπορώ να το πω και καλά, αλλά... Σοβαρά? Δεν το ξέρατε. Ναι, σήμερα το πρωί. Ναι. Τι σημαίνει για εσάς, έτσι, μια σύντομη περιγραφή για το... Είναι ο άνθρωπος της εποχής μας. Εγώ είμαι 84, αυτός έπιασε σχεδόν τα 100. Ναι. Ήταν άνθρωπος της αντιστάσεως, εγώ είμαι φοιτητής, ήμουνα στη Γερμανία. Εκεί τον γνωρίσαμε, μαζί πολεμήσαμε. Τόση ώρα. Πολύ καλός. Ανέδειξε το ελληνικό τραγούδι παγκόσμια. Είναι μεγάλη η απώλειά του για το ελληνικό τραγούδι, θα μας πούν. Μπορεί να είναι, πιστεύω, την εποχή του Πολυτεχνείου, ναι, το 1974, τότε με την μεταπολίτευση. Πήρα νέα, δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Κρίμα, είναι πολύ μεγάλη απώλεια για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος. Είναι ένας τεράστιος, ήταν ένας τεράστιος συνθέτης, ένας καταπληκτικός άνθρωπος και κάθε φορά που ακούω τα τραγούδια του ανατριχιάζω μετά από τόσα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά δεν το άκουσα. Σήμερα το πρωί. Ένας φοβερός άνθρωπος, καταπληκτικός άνθρωπος. Η καλλιτεχνική του αξία είναι ανυπολόγιστη για την Ελλάδα. Πάρα πολύ. Μεγάλη απώλεια. Το συμπαθούσα πάρα πολύ τον άνθρωπο αυτό. Και μάλιστα το 1965 το δούλευα εδώ στο ξενοδοχείο το Πανόραμα. Είχε έρθει για μια συναυλία και τον είχα γνωρίσει προσωπικά τότε. Που ήταν νεότατος, καταπληκτικός άνθρωπος και φοβερός συνθέτης. Αξίζει να αναφερθεί πως έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης από την Πέμπτη κήρυξε τετριήμερο εθνικό πένθος. Κοίταξε, από τις μεγαλύτερες μορφές και στον χώρο του πολιτισμού αλλά και στον χώρο της πολιτικής αγωνιστής, από τους πιο γνωστούς κομμουνιστές της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, σημάδεψε με τη δράση του, τους αγώνες του, την προσφορά του στη μουσική, όλο τον δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα μέχρι και την εποχή μας. Νομίζω η νέα γενιά ήδη τον ξέρει και θα έχει τώρα μια αφορμή ακόμα περισσότερο να σκύψει, να προβληματιστεί και να δει ότι μπορεί θαυμάσια ο αγώνας να συνδυάζεται με τον πολιτισμό, ο πολιτισμός με τον αγώνα, για μια καλύτερη κοινωνία, για τον σοσιαλισμό. Όλα τα τραγούδια του, όλα τα τραγούδια του είναι φοβερά. Όλα τα τραγούδια. Και τώρα που μιλάω έχω ανατριχιάσει που μου το έχω πει. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Ήταν φοβερός άνθρωπος και μεγάλος καλλιτέχνης. Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Το μυαλό του ήταν τεράστιο. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο μυαλό. Ένα από τα τραγούδια από την πλούσια κληρονομιά που αφήνει στην Ελλάδα. Πώς το λένε εκείνο που... Σε αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας, που λέει πολύ ωραία.